Κυρία Ρέτζιου, πώς πήγε σε εσάς η ευκαιρία? Καλημέρα σας, κύριε Χασαπόπουλε και κυρία Βούλγαρη. Πόσο δυσκολεύομαι λίγο να σας... Πόσο καλή μπορεί να είναι η μέρα. Να σας ακούσω. Ναι. Εμείς πάντα με αισιοδοξία ταινίζουμε το μέλλον. Ήταν πράγματι μια δύσκολη εφημερία και για το Θριάσιο νοσοκομείο. Από τις 100 εισαγωγές στο λεκανοπέδιο, σε εμάς έγιναν 30 εισαγωγές. Αυτός είναι ο αριθμός των εισαγωγών σε COVID περιστατικά, γιατί το σύνολο των εισαγωγών ήταν διπλάσιο σχεδόν, 67 εισαγωγές, που έχουμε τον τελευταίο μήνα και η κατάσταση είναι ασφυκτική. Έχουμε ελάχιστες απλές κλίνες COVID κενές και καμία κενή κλείνει κενή στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα. Είναι γεμάτη και νοσηλεύουμε 7 διασωληνωμένους ασθενείς εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας. Θα σας πω ότι έλεγαν σήμερα το πρωί τα ξημερώματα χαρακτηριστικά οι συνάδελφοι της μίας από τις δύο παθολογικές κλινικές, ότι στην παθολογική κλινική έχουμε ήδη μία μονάδα εντατικής θεραπείας που δεν είναι μονάδα εντατικής θεραπείας. Φανταστείτε. Καταλαβαίνετε τι κινδύνου συγκυμονεί αυτό για τους ασθενείς. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, μου κάνει πολύ μεγάλη, αν έρθει ένα βαρύ περιστατικό, όχι COVID, τι γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο? Εννοείται αν χρειαστεί διασωλήνωση, είναι ένα βαρέω πάσχο, ναι, και χρειαστεί άλλο, εισαγωγή σε μονάδα εντατική θεραπεία. Ακριβώς, με άλλο περιστατικό, ναι. Όχι COVID. Αντιμετωπίζεται και αυτό, γιατί στο Θριάσιο νοσοκομείο αντιμετωπίζουμε και non-COVID περιστατικά. Ναι, αυτό πώς καταλαβαίνετε. Τώρα. Άρα, επειδή έχει γεμίσει μονάδα εντατική θεραπεία. Αν έρθει ένα άλλο περιστατικό, θα το έχετε εκτός μονάδας συντατικής θεραπείας, όπως τους 7 που έχετε διασωληνώσει εκτός? Ασφαλώς, και θα επιδοθούμε σε έναν αγώνα δρόμου, όπως κάνουν και οι συνάδελφοι σε όλα τα νοσοκομεία, για να βρεθεί κενό κρεβάτι εντατικής θεραπείας. Αυτό είχε γίνει καθημερινότητά σας? Σύμφωνα με την επίσημη... Αυτό πλέον έχει γίνει καθημερινότητα και ήδη δυστυχώς μετράμε απώλειες ασθενών μας που είναι διασωληνωμένοι, παραμένουν διασωληνωμένοι. Εκτός ΜΕΘ, στο δικό μου νοσοκομείο, είχαμε 2 απώλειες ασθενών μας με COVID διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ, ο ένας εκ των οποίων περίμενε τουλάχιστον για μία εβδομάδα για αυτό το πολυπόθητο κρεβάτι ΜΕΘ. Και γι' αυτό θα μου επιτρέψετε... Μία εβδομάδα. Και γι' αυτό θα μου επιτρέψετε ένα πολύ σύντομο σχόλιο, ότι επειδή εμείς διακρίνουμε ότι γίνεται μία προσπάθεια από την κυβέρνηση να καλλιεργηθεί ένα κλίμα εφορίας με τα self-test, με τα εμβόλια, τα οποία τα παρουσιάζει μάλιστα ως διαβατήριο για την έξοδό μας προς την κανονικότητα και ότι διανύουμε το τελευταίο μίλι, όχι μόνο δεν την συμμεριζόμαστε αυτή την εφορία και τις ψεύτικες προσδοκίες, αλλά μας εξοργίζουν, γιατί θεωρούμε ότι ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο πικ, στο ζενίθ, ότι έχουμε δρόμο ακόμα να διανύσουμε μπροστά μας και πρέπει να ληφθούν έστω και τώρα όλα τα αναγκαία μέτρα για να ενισχυθεί αποφασιστικά το δημόσιο σύστημα υγείας. Ήθελα... με υποδομές, με προσωπικό. Πολύ σωστά το λέτε. Πολύ σωστά. Ήθελα να σας ρωτήσω, παραμένουνε... αυτοί οι άρρωστοι, ναι, που είναι, τι ηλικία είναι σε εσάς? Ή εκτός μεθυλίας. Είναι όλων των ηλικιών και παρατηρείται μείωση του μέσου όρου ηλικίας. Δηλαδή έχουμε ασθενείς κάτω των 60 ετών και δυστυχώς ασθενείς 40-45 χρονών, ναι, που καταλήγουν από τις επιπλοκές της νόσου. Κυρία Ρέτζιου, αν αυτός ο άνθρωπος που έφυγε από τη ζωή περιμένοντας να μπει στη μονάδα εντατικής θεραπείας είχε μπει στη μονάδα, θα είχε περισσότερες πιθανότητες να ζήσει? Ασφαλώς, και επειδή ακούσαμε και τις δηλώσεις πρόσφατα του Υφυπουργού Υγείας του κυρίου Κοντοζαμάνη ότι διακινούνται γρήγορα τα περιστατικά, κάθε ώρα που περνάει, σε έναν ασθενή βαριά πάσχοντα που χρειάζεται υποστήριξη των ζωτικών του λειτουργιών, δηλαδή της αναπνοής, της κυκλοφορίας και της ομοιόστασης, επιβαρύνει την πρόγνωσή του και μειώνει δραματικά τις πιθανότητες επιβίωσης. Θα σας πω το εξής, σας είπα νωρίτερα. Έχουμε σχεδόν
μία μονάδα εντατικής θεραπείας σε μία απλή παθολογική κλινική του νοσοκομείου μας. Εκεί είναι 4 γιατροί μόλις για 7 ασθενείς διασωληνωμένους και για άλλους 60 COVID και non-COVID περιστατικά. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας θα ήταν ένας γιατρός για κάθε έναν από αυτούς τους ασθενείς. Και την ίδια στιγμή που συμβαίνει αυτό, παραμένουν ερμητικά κλειστά στον κορονοϊό τα μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια. Ενώ θα μπορούσατε να τα στείλετε εκεί, λέτε. Δεν μπορούμε τέτοια να περιστατικά το δεχτούμε. Που έπρεπε να περιστατικά non-COVID, ας πούμε. Κυρία Ρέτζου, καλή σας ημέρα. Στο σύνολό τους. Καλή δύναμη. Καλή σας μέρα. Καλή δύναμη και σε εσάς να ευχηθούμε.